Η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Έχει τεράστια και επίγουσα σημασία για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού. Και αυτή βέβαια τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας δεν εξαντλούνται στην αντιπυρική ή την προστασία των δασών. Έχουμε αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία, προστασία κατοικιών, δημόσιων κτηρίων, βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων από μεγάλα ατυχήματα και πυρκαγιές κλπ. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο γενικότερα στο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και μετά τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε λίγο πριν τις γιορτές. Ωστόσο, εντάσσεται και στο γενικότερο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιδιώκει τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης σε εμπόρευμα, σε ένα δηλαδή επίσης ένα ακόμα κερδοφόρο τομέα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που προβλέπει την παρουσία ιδιωτών σε διοικητικά κέντρα που αφορούν την πολιτική προστασία και τη λήψη αποφάσεων, την πώληση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών, τη διενέργεια μελετών, την άμεση σύνδεση της επίσημης κατοικής δομής με ιδιωτικούς φορείς, με την κατασκευή υποδομών πυρασφάλειας με ΣΔΙΤ κλπ. Όλα αυτά βέβαια στη λογική κόστους-οφέλους, που είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, κόστος οι ανάγκες των πολλών, κέρδος, το όφελος, το κέρδος των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό, το ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγεί και το πλήθος των υπογραφών για το οποίο αναρωτήθηκε προηγουμένως ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, είναι γνωστή και στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγκληματική, η τραγική υποστελέχωση και ανεπάρκεια των υποδομών για την πολιτική προστασία. Και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόν τον τομέα, τι λέει, έχει εκπονηθεί αυτό το σχέδιο, το RescueU. Και μάλιστα η συμφωνία που έρχεται σήμερα προς κύρωση δεν αναφέρει, λέει ποιος είναι υπεύθυνος για τα διάφορα κόστη που θα προκύψουν, και δεν είναι μόνο τα 24.000, γιατί εξαρτάται από το γεγονός κάθε φορά βέβαια το κόστος που θα προκύψει, αλλά δεν γίνεται κάποια αναφορά στο RescueU ή το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κόστη, από ποιο προϋπολογισμό, αν θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν, γιατί ο προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος είναι 2 δισεκατομμύρια για το 2021-2027, δηλαδή σκάρτα 170 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα, το RescueU, ανακυκλώνει πρακτικά τις ελλείψεις μέσων από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα, ανακυκλώνονται 28 πυροσβεστικά αεροπλάνα, κάποια πεζοπόρα τμήματα και οχήματα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα, υπάρχει και μηχανισμός πρόληψης με στατιστικές προβλέψεις για το πού προβλέπεται να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Και βέβαια, αυτή η βοήθεια φτάνει συνήθως κατόπιν της τραγωδίας. Τα κρίσιμα 24 ώρα στο πεδίο της μάχης είναι ο λαός βοήθητος και κάνει ό,τι μπορεί να βοηθήσει τους υπόλοιπους. Την ίδια στιγμή, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε δραστικές περικοπές των προϋπολογισμών των κρατών μελών σε κονδύλια που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες για αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση, με ταυτόχρονη ενίσχυση του μηχανισμού και για τις αποκαλούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό. Προβλέπεται δε ότι θα συνεργάζεται με στρατιωτικούς και αστυνομικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτό αναφέρεται ρητά. Και αυτό για μας αποτελεί πρόσχημα για ένταση της καταστολής αλλά και υπεριαλιστικές επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Όλο αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, που είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ντύνεται με όρους όπως αλληλεγγύη. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο πλαίσιο αυτό ως τον εντός εισαγωγικών θεσμό της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη και ως απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός, ως σύνολο, μπορεί και θέλει να προστατεύει τους πολίτες της ακόμα και από την τρομοκρατία. Και εδώ είναι το δεύτερο σοβαρό σημείο του προβληματισμού για μας. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας ως προς τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο της πολιτικής του είναι ενταγμένος και στις συμφωνίες των υπεριαλιστικών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική προστασία αξιοποιείται ως εργαλείο διαφόρων ειδών παρεμβάσεων και επεμβάσεων.
υπό το πρόσχημα φυσικών καταστροφών ή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αποτελεί αυτό που λέμε αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της λεγόμενης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εντάσσεται ρητά η πολιτική προστασία με πρόσχημα τις φυσικές αλλά και κάθε είδους ανθρωπογενείς καταστροφές, εντός εισαγωγικών αυτό, κάθε είδους ανθρωπογενείς καταστροφές, στην κατασταλτική λειτουργία του αστικού κράτους και του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικά, στη στρατηγική αυτή, αναφέρεται ρητά ότι οι κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές είναι ζητήματα πολιτικής προστασίας. Με απλά λόγια, μια απεργία ή ένα μπλόκο σε ένα δρόμο, μια λαϊκή κινητοποίηση, θα είναι μια, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανθρωπογενής καταστροφή. Το πλαίσιο μάλιστα αυτό ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Συμπερασματικά, η πολιτική προστασία αξιοποιείται για την παραπέρα καταστολή απέναντι στο λαό. Στρατιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα. Εντάσσει την πολιτική προστασία στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Προωθεί την υποκατάσταση σημαντικού μέρους των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος από τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ και επιδιώκει την παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυροπροστασίας, δάσο προστασίας, πυροσβεστικών σταθμών και κλιμακίων στις περιφέρειες και στην τοπική διοίκηση, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό και τους πόρους, όπως είπαμε και στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, επιβαρύνοντας τελικά τις λαϊκές οικογένειες με επιπρόσθετους φόρους και τέλη. Όπως γνωρίζετε μάλλον, για τους λόγους αυτούς έχουμε καταψηφίσει ως κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μηχανισμό Rescue. Η συνδρομή, και βέβαια καταψηφίζουμε και αυτή τη συμφωνία, η συνδρομή δυνάμεων, επειδή η αλληλεγγύη είναι μια ωραία λέξη και, και κάτι πολύ όμορφο. Η συνδρομή δυνάμεων από άλλα κράτη, όπως η Πορτογαλία, δεν έχει καμία σχέση με την αλληλεγγύη μεταξύ λαών. Όπως την είδαμε, για παράδειγμα, στους σεισμούς της Συρίας, της Τουρκίας. Και αυτή η λέξη αποκτά πραγματικά συγκλονιστικό νόημα, το συγκλονιστικό νόημα που έχει, όταν είναι ενταγμένη σε ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένο, προσανατολισμένο στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και των διευρυμένων αλλαγών του, με μια συνολική διαχείριση των υπονομών, των υποδομών, των χρήσεων γης, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, επιμένουμε, και φυσικά στα πλαίσια μιας συνολικά διαφορετικής οικονομικής διαχείρισης και διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης. Και όχι υποταγμένο στη λογική κόστους ωφέλους που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Ευχαριστώ πολύ.